Επανέρχομαι στο θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών, όχι από επαγγελματική διαστροφή, αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι μια παράμετρος η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την ψήφο των πολιτών. Από τις απαντήσεις που έχετε δώσει και σήμερα, αλλά και στις τελευταίες συνεντεύξεις σας, προκύπτουν δύο βεβαιότητες και μία ασάφεια. Η βεβαιότητα η πρώτη είναι ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία και η δεύτερη ότι με τα χαρά θα ξανασυνεργαζόταν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και η ασάφεια την οποία δεν μας αποσαφηνίσατε ούτε σήμερα είναι εάν αποκλείεται ή συμπεριλαμβάνεται ως πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους σας το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και υπό ποιες προϋποθέσεις. Και κάτι ακόμη, υπάρχει και το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και δεύτερο κόμμα. Θέλω να μου πείτε, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα έως τώρα δημοσκοπικά δεδομένα, σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε ως κόμμα και εσείς ως πρόεδρος του? Θα συνδράμετε στην συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας ή θα απέχετε? Και επίσης θα ψηφίζετε τα προαπαιτούμενα και τους εφαρμοστικούς νόμους για την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου ή θα τα καταγγείλετε και θα καταψηφίζετε? Και κλείνω ρωτώντας σας σε αυτή την περίπτωση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εάν και με ποιο τρόπο θα αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη μιας εκλογικής ήττας. Ευχαριστώ. Κύριε Λιάδη, στο μικρό αυτό ερώτημά σας θα προσπαθήσω να απαντήσω αναλυτικά. Καταρχάς, δεν θέλω να αφήσω καμία ασάφεια, κύριε Λιάδη. Θα τα αποσαφηνίσουμε όλα σήμερα εδώ. Είμαι απέναντί σας. Όλες τις ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να τα αποσαφηνίσουμε. Ας αφήσουμε αυτά για τα οποία μιλήσατε ότι υπάρχει σαφήνεια. Μου θέσατε μια σειρά από υποθετικά ερωτήματα. Στα υποθετικά αυτά ερωτήματα, εάν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοκόμμα, αλλά αν δεν του φτάνουν οι ΑΝΕΛ για να φτιάξει κυβέρνηση, τι θα κάνετε με τα υπόλοιπα κόμματα? Γιατί δεν ρωτάτε και αυτά τα κόμματα, κύριε Λιάδη? Δηλαδή, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, παρελπίδα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό παλεύουμε και αυτό διεκδικούμε, να μην έχουμε 149 που είχαμε την προηγούμενη, να έχουμε 151, αυτό παλεύουμε. Αν λοιπόν παρελπίδα δεν έχουμε και δεν φτάνει μαζί με τους ΑΝΕΛ και έχουμε πάλι 149 όλοι μαζί, τι θα κάνουν? Θα αφήσουν τη χώρα κυβέρνητη δηλαδή? Θα ήθελε να πείτε ότι θα οδηγήσουν τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι? Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Διεκδικούμε να έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν την έχουμε, η χώρα θα κυβερνηθεί. Και θα κυβερνηθεί διότι κανείς δεν θα πάρει τη μεγάλη ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα κυβέρνητη. Αλλά εμάς, σε εμάς, όρους και προϋποθέσεις να ταυτιστούμε με το παλιό και να μην κάνουμε τις μεγάλες τομές που το πρόγραμμά μας έχει, κανείς δεν θα βάλει. Όσο μεγαλύτερο είναι η δύναμη που μας δώσει ο ελληνικός λαός. Και αυτό είναι το δίλημα αυτών των εκλογών. Εγώ σας διαβεβαιώ, κανείς δεν δίνει μάχη για να βγει πρώτος. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος. Τη μάχη που δίνουν και τη δίνουν με έξυπνα κόλπα του στυλ όλοι οι ίδιοι είναι και γιατί να μην συνεργαζόμαστε κτλ. Είναι η μάχη για να μας εγκλωβίσουν και να μας αναγκάσουν να είμαστε όμοιροι μετά τις εκλογές, όμοιροι των παλιών πολιτικών δυνάμεων και να μην μπορούμε να κάνουμε τις τομές που είναι αναγκαίες να γίνουν. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος και αισιόδοξος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει απάντηση σε αυτά τα διλήμματα στις 20 Σεπτέμβρη. Τώρα, σε σχέση με το άλλο υποθετικό σενάριο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει δεύτερος. Η δημοκρατία αυτό είναι. Η δημοκρατία, άμα ο ελληνικός λαός θέλει να επιλέξει την παλινόρθωση του παλιού καθεστώτος και επιλέξει την επιστροφή στο χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει ως υπεύθυνη δύναμη να αγωνίζεται και να υπερασπίζεται όλα όσα υπερασπίζεται μέχρι σήμερα. Αρχές, αξίες, ιδανικά, την κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους άνεργους. Προφανώς και σε ό,τι αφορά την συμφωνία, εμείς τη φέραμε τη συμφωνία. Εμείς τη φέραμε, κύριε Λιάδη, αυτή τη συμφωνία. Εμείς. Και δεν θα έφερε κανένας άλλος τέτοια συμφωνία. Ας μου πείτε εσείς ποιος θα έφερε καλύτερη συμφωνία από αυτή που φέραμε εμείς. Αφήστε αυτούς που δεν ήθελαν συμφωνία και ήθελαν δραχμή. Θα έφερνε ο Σαμαράς καλύτερη συμφωνία? Θα έφερνε ο Μαϊμαράκης καλύτερη συμφωνία? Θα έφερνε ο Θοδωράκης που με πίεζε, υπέγραψε ό,τι να είναι, φέρε ό,τι να είναι, αρθούμε να το ψηφίσουμε? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, εμείς πιστεύουμε ότι η σωστή τήρησή της και η γρήγορη τήρησή της είναι ο δρόμος εξόδου από τα μνημόνια.
Από εκεί και πέρα είπα στο πρώτο ερώτημα ότι έχει 6 μεγάλα ζητήματα, ανέφερα 3 ως παράδειγμα, μαχών, σκληρών συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι θα τα δώσουμε αποτελεσματικά αν είμαστε κυβέρνηση. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός θα επιλέξει εμάς για να τα δώσουμε αποτελεσματικά και για να καταφέρουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Κύριος Χριστοφορίδης, το χωνεί. Και μετά είναι ο κύριος Βαγγέλης Πλάκα.